Πρώτα απ' όλα θα θέλαμε ένα σχόλιο για την πρεμιέρα των προπονήσεων και το ξεκίνημα του νέου Αγίου Ερώθεου με νέα διοίκηση και νέο ρόστερ. Σήμερα ξεκινήσαμε την προετοιμασία της ομάδας μας, με νέα διοίκηση όπως είπατε, με καινούριο ρόστερ, με νέα παιδιά. Σίγουρα η ομάδα θα ενισχυθεί. Μέρες με τις μέρες έρχονται και καινούργια πρόσωπα για να συμπληρώσουμε το ρόστερ. Να έχουμε μια καλή χρονιά, με υγεία πάνω απ' όλα και να πετύχουμε τους στόχους μας. Ποιος είναι ο στόχος του νέου Αγίου Ερωθέου? Ο στόχος του Αγίου Ερωθέου είναι όσο πιο ψηλά μπορεί να τερματίσει, γιατί το πρωτάθλημα θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θα παίζουμε με ιστορικές ομάδες πολύ καλές, έδρες πολύ δύσκολες. Άρα θα υπάρχει τεράστια δυσκολία σαν ομάδα να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στις συνθήκες του πρωταθλήματος. Σας προβληματίζει το γεγονός ότι καθυστερεί η πρεμιέρα με βάση μέχρι στιγμής αυτά που λένε? Πάντα ξεκινάμε με την προϋπόθεση ότι η ημερομηνία που λένε θα ξεκινήσει και πάντα βρίσκουμε στην πορεία ότι αλλάζει ημερομηνίες και ξανά ταλαιπωρούμε τους ποδοσφαιριστές, ξανά παίζουμε φιλικά, βγαίνουμε από τους στόχους, αυτούς που πρέπει να έχουμε πάντα σε μια προετοιμασία. Και ένα μήνυμα που θέλετε να στείλετε σε όλο τον κόσμο του Αγίου Ιερόθεου? Να στηρίξουν την ομάδα, γιατί υπάρχουν νέα παιδιά, νέο ρόστερ και εμείς από τη δικιά μας πλευρά όσο μπορούμε να δυναμώσουμε την ομάδα με μεταγραφές θα το κάνουμε.